μου πως κοντά μου θες να'ρθεις για λίγο. Πες πως δεν μ' αφήνεις τώρα πια να φύγω. Πες μου όσα ψέματα τον μας. Μόνο μη μου πεις πως μ' αγαπάς. Τι σκεφτόσουν όταν το έγραφες αυτό το τραγούδι που άρα, να δώσουμε, παρακαλώ πολύ, να πούμε και ένα μπράβο στον υπέροχο συνθέτη Κυριάκο Παπαδόπουλο, γιατί ένα τραγούδι δεν είναι μόνο η στίχη, είναι και η μουσική και είναι βεβαίως και ο ερμηνευτής. Ίσως αν το έλεγε κάποιος άλλος να μην είχε την ίδια τύχη. Έφτασε η ώρα του Αντώνη Ρέμου. Να πούμε ότι αυτή η κουβέντα που θα παρακολουθήσετε, η συζήτηση, όπως θέλετε πείτε το, συνέντευξη, έγινε με αφορμή την παγκόσμια περιοδία που ξεκινάει ο Αντώνης. Ξεκινάει την Τετάρτη στις 12 του μήνα. Η πρώτη συναυλία θα δοθεί στο Taekwondo στις 9 το βράδυ. Έχουν απομείνει κάποια εισιτήρια, λίγα. Αξιοποιήστε λοιπόν αυτά τα λίγα εισιτήρια, γιατί θα είναι η μοναδική του εμφάνιση στην Αθήνα. Μετά θα ακολουθήσουν 9 μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, μετά Αμερική, Αυστραλία, Καναδάς, μετά Θεσσαλονίκη και μετά τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει εμφανίσεις αλλού πλέον. Μιλάει για πολλά πράγματα ο Αντώνης, σας τα είπα και λίγο στην αρχή της εκπομπής, για τη σχέση του με τη μητέρα του, για κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει σε συνεντεύξεις, οι οποίες έκαναν κάποιους να πούνε «Βρε Αντώνη, καλύτερα να τραγουδάς παρά να μιλάς». Πώς αισθάνεται εκείνος γι' αυτό, αισθάνεται ότι παρεξηγήθηκε, επιμένει σε αυτά που είπε. Για το αν θεωρεί ότι βγαίνουν ακόμα ωραία τραγούδια ή αν πιστεύει ότι στα 90s η ελληνική μουσική ήταν καλύτερη. Αυτά και άλλα πολλά. Σε έναν χώρο καταπληκτικό, στη βίλα του Magic Hotel στη Βουλιαγμένη, το οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και τι δεν έχουμε περάσει με αυτόν εδώ τον άνθρωπο και πόσα πράγματα δεν έχουμε ζήσει και πόσα πράγματα δεν έχουμε συζητήσει. Και θέλω, αγαπημένο μου Αντώνη, να το πάμε λίγο το έργο, να το γυρίσουμε πίσω, να πατήσουμε ένα rewind, όπως λέμε. Μην πάμε πολύ πίσω. Όχι, δεν πάμε πολύ πίσω, γιατί πολύ πίσω δεν είχες γεννηθεί. Αλλά θα το γυρίσουμε... Ναι, και εσύ ήσουν τότε στα... το κορίτσι θαύμα, θυμάμαι, ήσουν από τα παιδιά που έβγαινε τότε στην τηλεόραση σαν παιδί. Θαύμα. Παιδί θαύμα. Παιδί θαύμα. Τριών χρονών δεν είμαστε τότε. Τόσο και οι δύο. Θέλω να το γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Σε μία ανάμνηση που έχω πολύ έντονη δική σου, ο Αντώνης σε ένα σκαμπό να τραγουδάει το «Μη γυρίσεις». Σε ένα σχήμα που ήταν Κορκολής, Μητροπάνος. Ναι. Το θυμάσαι? Στο Διογέννη. Λίγες εγώ το φορές, θυμάμαι, εσύ που το θυμάσαι. Εγώ το θυμάμαι, θα σου πω γιατί το θυμάμαι. Το θυμάμαι γιατί λίγες φορές μου έχει τύχει να πάω να δω ένα πρόγραμμα και να μου τραβήξει την προσοχή ένας πρωτοεμφανιζόμενος ακόμα τότε, άγνωστος τραγουδιστής. Εγώ να πω όμως εδώ πέρα ότι εσύ ήσουν από τους πρώτους, πραγματικά όμως από τους πρώτους ανθρώπους που πιστέψανε τέλος πάντων ότι κάτι έχει αυτό το παιδί και κάτι μπορεί να κάνει. Πες μου πως κοντά μου θες να'ρθεις για λίγο. Πες πως δεν μ' αφήνεις τώρα πια να φύγω. Πες μου όσα ψέματα τον μας. Μόνο μη μου πεις πως μ' αγαπάς. Και φτάνουμε τώρα στο σήμερα, όπου αυτή η Ναταλία που θυμάσαι εσύ, που αγαπούσε τόσο πολύ το ελληνικό τραγούδι τότε, έρχονται στιγμές σήμερα που μπαίνω να κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο και τα κλείνω τα ηχεία. Και εσύ καταλαβαίνεις πολύ καλά τι εννοώ. Θα σου πω βέβαια και εγώ την γνώμη μου. Okay, εντάξει. Γιατί φτάσαμε άνθρωποι σαν και εμένα που ξεκινήσαμε να αγαπάμε τόσο πολύ το ελληνικό τραγούδι, να έχουμε πια τραγουδιστές και ερμηνευτές μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού και τα υπόλοιπα να τα θεωρούμε σκουπίδια. Okay. Όταν πάψανε να υπάρχουν πλέον μουσικές εκπομπές στην τηλεόραση, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Και μείνανε μόνο τα ραδιόφωνα και μετά εξελιχθήκανε σε ίντερνετ και YouTube και όλα αυτά τα πράγματα. Πρώτον, όντως η μουσική φθήνινε, η μουσική όχι φθήνινε, διόρθωσε με κάνω λάθος, δεν φθήνινε, άλλαξε τρόπο. Άλλαξε τρόπο. Άλλαξε τρόπο έκφρασης. Τώρα έχουμε έρθει σε ένα επίπεδο απόστασης. Όλα είναι αποστασιοποιημένα, γράφονται μόνο
Οκ, okay, σε είδαμε, είδε σε φίλη, αγιά σου, φιλάκια, πάμε παρακάτω. Μοναξιά, μοναξιά, έτσι. Εγώ για πάρτι μου, εγώ θέλω για μένα, εσύ αυτό τέτοιο. Αλλά όμως όλο αυτό το περιβάλλον υπήρχαν πάντα. Απλά τώρα απλά έχει γίνει λίγο πιο μεγάλο. Τώρα η εύκολη επιτυχία γίνεται γιατί πρέπει να παιχτεί με διάφορους τρόπους στο ραδιόφωνο, θεμητούς ή αθέμητους. Έτσι, δεν θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος. Και παίζονται τα τραγούδια αυτά που κάποιοι επιβάλλουν, αλλά με κακό τρόπο. Είναι και αυτό σημάδι των καιρών μας. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό, ο κόσμος θα το κρίνει και η ιστορία θα το δείξει. Δεν τα ακυρώνουμε όλα, αλλά πραγματικά έχω μεγάλη περιέργεια μετά από 15 χρόνια ή και 10 χρόνια, γιατί εσύ έχεις τραγούδια που είναι δεκαετίας και 15 ετίας και ακόμα και τώρα είναι αυτό που λες το τραγούδι που το ακούς και πάει το χέρι σου να... Ναι, να, και το ακούς και δυναμώνεις στο ραδιόφωνο. Σας πω, χαίρομαι που μετά από... το 96 ήταν ο πρώτος μου δίσκος. Άρα μιλάμε για 24 χρόνια πίσω. Mm-hmm. Τι ήμουνα για σένα. Έτσι, νύχτες μου, τις γνωστές στο δεύτερο, εμείς από τους πρόποδες της γης, μην απορείς. Είναι κάποια τραγούδια που νιώθω και χαίρομαι που τα ξεκινάνε στο ακόμα, μαγαζί, ξεκινάνε και υπάρχει αντίδραση. Έτσι ξαφνικά, έτσι ξαφνικά, όπως μπήκε στη ζωή μου, θα φοβάμαι μη σε χάσω. Παρέμεινες ο Αντώνης που θυμάμαι τη δεκαετία του 90. Τι ωραίο πράγμα. Δηλαδή, τι δουλειά πρέπει να έχεις κάνει μέσα σου για να το πετύχεις αυτό. Πρέπει να τρως από το πρωί μέχρι το βράδυ, βασικά, γιατί είναι ο Αντώνης και ένας ακόμα. Είναι δύο Αντώνηδες μαζί. Είναι δύο Αντώνηδες γι' αυτό. Και ίσως και τι καλή δουλειά μπορεί να έχει κάνει η μάνα σου μαζί σου μεγαλώνοντάς, έτσι. Όλα ξεκινάνε από το σπίτι. Δεν τρέπω να σου πω ότι και τώρα ακόμη κάποια στιγμή μπορεί να γυρίσει μάλλον και να μου δώσει ένα χαστούκι. Έτσι. Δεν είναι ντροπή. Θα το χαρώ, γιατί έχω μεγαλώσει με μια μάνα που ήταν πραγματικά και μάνα και πατέρας μαζί. Βέβαια. Ένας κέρβερος και ένας άγγελος μαζί. Ήξερε όμως και πού να δώσει και το χάδι της και την αγκαλιά της για να μας νιώσει, να μας μάθει τι θα πει περηφάνεια, να μας μάθει τι θα πει καλοσύνη, τι θα πει να βάλεις ένα χέρι και να βοηθήσεις. Πιάσε το, βάλε ένα χέρι και πλύνει και εσύ τα πιάτα μαζί. Στρώσε, βοήθα τη μαμά, γιατί θα πάει στη δουλειά. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα μαθαίνεις μόνο από το σπίτι. Και τα βρίσκεις μετά μπροστά σου. Εγώ αυτό θέλω να κάνω και στην κόρη μου. Είμαι πολύ, έτσι ξέρεις, και αγχωμένος και ενθουσιασμένος μαζί και χαρούμενος, γιατί η συναυλία που έρχεται τώρα την άλλη εβδομάδα. Βέβαια, θα πούμε γιατί είναι νοητό. Ήταν να γίνει 14 του μηνός, σημειολογικά, επειδή είναι τα γενέθλιά της. 14 Φεβρουαρίου είναι τα γενέθλιά. Το γνωρίζω πολύ καλά. Είναι παιδί του έρωτα. Ναι. Δηλαδή, πόσο πιο πολύ να κεντράρω, να το αποδείξω ότι είμαι ο τραγουδιστής του έρωτα. Δηλαδή, πόσο τι άλλο. Έκανες παιδί που γεννήθηκε του Αγίου Βαλεντίνου. Τι άλλο να κάνεις πια. Ναι, εκεί πέρα λοιπόν, λόγω ότι δεν υπήρχε διαθεσιμότητα του Ταϊκβοντό, το κάναμε 12, αλλά θα εκείνο το βράδυ θα είναι εκεί κοντά μου. Είναι η πρώτη θα είναι φορά που πρώτη της φορά. Σε συναυλία. Με είδε πριν από όταν ήταν 2 χρονών, τη φέρανε για λίγο σε μια συναυλία στην Πάτρα, για αλλά ένα πολύ μικρό, λίγο για 5 λεπτά. Ίσως μου φέρανε την τούρτα τότε, στα γενέθλιά μου ήταν αυτό. Να. Αλλά τώρα πλέον είναι η πρώτη φορά που θα με δει συνειδητοποιημένα. Θα νιώσω αυτή τη χαρά, το ότι θα τη τραγουδήσω και θα την κοιτάζω στα μάτια. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, επειδή το έζωσα αυτό πριν από 2 χρόνια, δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη. Νιώθες τρακ που είχες το παιδί σου από κάτω. Ναι, έχω τραγουδήσει, Αταλία μου, σε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό το τρακ που ένιωσα όταν ήρθε η μικρή πρώτη φορά από κάτω, δεν το έχω ξαναζήσει. Δεν μου έβγαινε, δηλαδή, λιγμό. Κρατάω τα δάκρυά μου. Γράψω με ένα τραγούδι για την Ελένη, σε παρακαλώ. Θέλεις? Ναι. Μου το ζητάς? Ναι, σου το ζητάω. Όταν θα γυρίσεις από την παγκόσμια περιοδία σου, θα έχεις τραγούδι για την κόρη σου. Okay. Στο υπόσχομαι δημοσίως μπροστά στον κόσμο, τελείως, σας έχω μάρτυρες όλους. Η υπόθεση. Αν ωραία. Έρθει λοιπόν αυτή η κόρη τώρα σε 10 χρόνια και σου πει μπαμπά, θέλω να λάβω μέρος σε ένα talent show. Οκ. Okay. Okay. Αν το παιδί όντως έχει ένα ταλέντο, έτσι, θα φροντίσω και να της το καλλιεργήσω και να της το αναδείξω και να τη βοηθήσω να βρει τον δρόμο της. Θα πρέπει να σου'ν εδώ που σε χρειάζομαι αφού έμαθα όλα μαζί σου να τα μοιράζομαι, να σε νοιάζομαι και να σε έχω ανάσα μου γη κι ουρανό.
να προσπαθείς να σκεφτείς ένα ελάττωμα που το είχες και ήρθε η Ελένη στη ζωή και τώρα αυτό το ελάττωμα δεν υπάρχει πια στον Αντώνη. Έχουν χαλαρώσει λίγο οι άμυνές μου, οι προσωπικές, οι δικές μου απέναντι σε καταστάσεις, απέναντι σε συναισθήματα. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή παλιά ήμουνα, αν θέλεις κιόλας, επειδή ασχολούμαι και με το πόκερ, όπως ξέρεις έτσι, και εκεί χρειάζεται να είσαι poker face, να είσαι δηλαδή τείχος να... Τέλειος, το πρόσωπό σου να είναι ουδέτερο. Παιδί μου, να μην μπορείς, να μην μπορεί ο άλλος να διαβάσει τέλος πάντων αυτά που αισθάνεσαι και αυτά που έχεις στο παιχνίδι. Είχα αναπτύξει λοιπόν μια καλή άμυνα και μια καλή απόσταση με αυτά που αισθανόμουν γύρω μου. Αυτό πλέον με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Επειδή είσαι ένας άνθρωπος που αποτελείς πρότυπο για πολλούς νέους ανθρώπους, γυναίκες, άντρες κτλ. Δεν σου πέρασε από το μυαλό ότι... Είναι λίγο extra large αυτό το πρότυπο. Είσαι πρότυπο large, extra large, είσαι πρότυπο. Δεν σου πέρασε από το μυαλό ότι, παιδί μου, μην το πολύ λέω για το πόκερ, γιατί μήπως οθώ τους νέους στα τυχερά παιχνίδια και τους επηρεάσω και πάει κάποιος και ξέρω εγώ τι... Αν είμαι εγώ αυτός που θα φταίει ότι ο νέος θα ασχοληθεί με το πόκερ και με το κάθε πόκερ, πραγματικά θα κλειδώσω ένα δωμάτιο και δεν θα ξαναγώ από εκεί μέσα. Πίστεψε μου ότι υπάρχουν τόσα πράγματα γύρω μας και είναι τόσο μπάζει από παντού αυτό το πράγμα που λέγεται εθισμός ή τέτοιο, που είμαι ο τελευταίος τροχός που θα επηρεάσει. Έσπασε η νύχτα δυο κομμάτια και κλείσα σφιχτά τα δυο μου μάτια. Είπα δεν μπορεί όταν θα ανοίξω αυτή η εικόνα θα χαθεί. Πάμε στην Τετάρτη αυτή που μας έρχεται, στις 12 του μήνα, στο Taekwondo στις 9 το βράδυ. Οι πόρτες θα ανοίξουν για να σας υποδεχτούν, εσάς τους τυχερούς που έχετε προμηθευτεί. Εγκαίρως εισιτήρια και προσκλήσεις. Είναι για μένα μία μοναδική βραδιά, γιατί καταρχήν ήταν το 2007 που έκανα μια υπέροχη βραδιά στο Taekwondo. Έτσι λοιπόν ήθελα να την επαναλάβω με αφορμή το ότι δεν θα εμφανιστώ καθόλου στην Αθήνα, επειδή τελείωσε τις εμφανίσεις μου στην Θεσσαλονίκη. Φέτος έριξα τη μεγαλύτερη βαρύτητα στην Θεσσαλονίκη μου, γιατί κάναμε 2,5 μήνες με τη Δέσποινα και κάνουμε άλλους 3 μήνες τώρα με τους Mobile Deal. Άρα ήμουν 5,5-6 μήνες πάνω. Θεσσαλονίκη. Καλά έκανες. Έκλεισε όμως ο κύκλος για τώρα και ανοίγει ο κύκλος της Αθήνας με μία συναυλία τώρα και με τις εμφανίσεις μου που θα έρθουν τον Οκτώβριο. Οκτώβριο σε Νέα Στέγη, κλείνει ένας κύκλος επιχειρηματικός με τον Γιάννη τον Παπαθεοχάρη, όχι μετά με την οικογένεια. Από τόσα χρόνια. Μετά από 24 χρόνια, πλέον γυρίζει σελίδα και ασχολείται με άλλα πράγματα. Οπότε εγώ έπρεπε να κάνω το επόμενο βήμα. Έτσι λοιπόν αποφάσισα ότι το επόμενο βήμα θα ήταν στο έτερο ίμιση του κόσμου της νύχτας, που είναι ο Ηλίας ο Μαρασούλης. Ξέρουμε το χώρο. Στην Ιερά Οδό θα γίνει, αλλά βέβαια θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Θα κάνουμε μια εντελώς καινούργια πρόταση στον κόσμο, και στον χώρο και στο πρόγραμμα, αλλά θα έχουμε χρόνο να τα ξαναπούμε γι' αυτό. Η συναυλία για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι η μοναδική φετινή στιγμή που θα βρεθώ καλλιτεχνικά με όλους τους φίλους μου της Αθήνας, έτσι, και από οποιοδήποτε άλλο μέρος έρθει, επιλέξει να έρθουν. Θα έχει κάποιες πολύ σημαντικές εκπλήξεις που δεν θέλω να τις πω, γιατί θα είναι εκπλήξεις της βραδιάς. Με όλους τους συνεργάτες μου δουλεύουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για να στήσουμε αυτή την τέτοια. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Και είναι η αρχή ενός κύκλου συναυλιών που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα, με κατάληξη στην Θεσσαλονίκη την τελευταία εβδομάδα πριν το Πάσχα. Και κλείνοντας αυτός ο κύκλος, ετοιμάζω βαλίτσες, γιατί έχω έναν ολόκληρο μήνα Αμερική, Καναδά. Σε τώρα που κρυώνω και φοβάμαι, μέσα στο σώμα σου εγώ θέλω μόνο να με. Μήπως ρωτάς και εσύ αγάπη μου που να με, ή απλά με διέγραψες. Είσαι ένας άνθρωπος πολύ εξωστρεφής, είσαι ένας δίδυμος γενναιόδωρος, με γενναιόδωρη ψυχή, και λες πράγματα χωρίς να τα φιλτράρεις, που εμένα αυτό μου αρέσει, εγώ το αγαπώ αυτό. Έχεις όμως νιώσει ποτέ ότι έχεις πει κάτι που μετά το είδες γραμμένο ή το είδες να αναπαράγεται και είπες «Τι το είπα τώρα αυτό»? Παρεμηνευτήκανε λεγόμενά μου, γραφτήκανε διαφορετικά, έγινε ντόρος εκ του μη έχοντος. Δηλαδή, θυμάμαι, ξέρω εγώ,
Μύκονο Σόιμπλε. Θα το πω έτσι, που είχε γίνει. Αυτό είχα στο μυαλό μου. Ήμαρτο, δηλαδή, Παναγία μου, εγώ έπρεπε να κάνω τη δουλειά μου. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι εκεί πέρα χτυπήθηκα πάρα πολύ βάναυσα, έτσι, και θα ξανααναφερθώ στην Τουρκία που έχω κάνει τόσες πολλές εμφανίσεις και εκεί πέρα αγαπάνε και είναι πολύ, άσχετα με την εποχή που ζούμε τώρα που είναι λίγο είναι σε όξυση τα πράγματα, σε πολιτικό επίπεδο, αλλά σε προσωπικό επίπεδο ο κόσμος και ο κόσμος, οι Έλληνες και οι Τούρκοι, υπάρχει μια τεράστια αγάπη, συμπάθεια και στήριξη. Είχα πει ένα πράγμα, το ότι όντως είχαμε αναφερθεί στον Κεμάλ Ατατούρκ ότι ο άνθρωπος είπα ότι ήταν ένας μεγάλος ηγέτης. Όπως είναι και ήταν ένας μεγάλος ηγέτης και ο Χίτλερ. Δεν είπα ότι ήταν καλός ή κακός. Μπορεί να ήταν ένας κακός δικτάτορας και σφαγής. Ο Αντώνης Ρέμος, ο Αντώνης της καρδιάς μας, ο δικός μου αγαπημένος φίλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά, αν μου επιτρέπετε, το ξενοδοχείο Μάρτζι και ειδικά αυτή την υπέροχη βίλα που είδατε, που είναι κάτι εξωπραγματικά όμορφο. Δηλαδή είναι αυτό που λες, αφήστε με εδώ για πάντα να ζήσω, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πώς μας βοηθήσατε στο γύρισμα, και ένα ιδιαίτερα μεγάλο ευχαριστώ στην Δήμητρα Μουγκοπέτρου που επιμελήθηκε και το μοντάζ και τη συνέντευξη και όλα. Δημητρούλα μου, πολύ σε ευχαριστώ, ήταν εξαιρετικά πολύτιμη η βοήθειά σου. Ο Αντώνης μας. Να έχεις τραγουδήσει σε τόσες συναυλίες, σε τόσα μαγαζιά, με τόσο κόσμο από κάτω. Και να έρχεται ένα μικρό ανθρωπάκι να σε παρακολουθεί και εσύ να μην μπορείς να αρθρώσεις λέξη. Δεν μπορεί να του πνίγεται, του σταματάει, λέει, εδώ η φωνή όταν είναι η κόρη του από κάτω. Του βγαίνουν δάκρυα, λέει, δεν μπορεί να τα κρατήσει. Ναι. Του έρχεται ένας λυγμός στο λαιμό και θα το ξαναπάθει την Τετάρτη πάλι στο Taekwondo, γιατί πόσο μάλλον τώρα που η Ελένη πια δεν είναι 2 χρονών, είναι μεγαλύτερη. Και θα τον κοιτάζει με τα ματάκια της και ξέρει. Τι ωραίο να το μοιράζεται με τον κόσμο αυτό, Αντώνης Ρέμος. Δηλαδή, ξέρεις, γιατί όλοι έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Αντώνης είναι ένας τόσο καταξιωμένος καλλιτέχνης ότι δεν τον πτωεί τίποτα πάνω στην πίστα. Να, όμως που υπάρχει αυτό. Κοίτα να δεις τι θα πάθει όταν θα δει την κόρη του να τραγουδάει τους στίχους, παιδιά. Να δει το παιδί από κάτω να λέει τα λόγια του τραγουδιού. Να λέει τους στίχους, ακριβώς. Λοιπόν, την Τετάρτη η μεγάλη συναυλία, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι άλλο τώρα ήθελα να πω και το ξεχνώ, δεν θυμάμαι όμως τι. Για τη συνέντευξη εννοείς, κάποια που είπε.
κάτι. Για αυτά που λέει γενικά και το τρόπο. Α, ναι. Ότι τον φλερτάρει, παιδιά, πραγματικά. Α, για τη νέα του στέγη το μάθατε μετά από 24 χρόνια. Αλλάζει επιχειρηματική οικογένεια. Περνάει στην οικογένεια του κυρίου Μαροσούλη και θα είναι στην Ιερά Οδό. Και τον φλερτάρει πολύ έντονα το Μέγκα για εκπομπή. Ξέρουμε. Θα δούμε. Αυτό το show, το show, ας πούμε. Θα είναι κάτι σαν το. Την υγειά μας, ρε παιδιά, κάτι τέτοιο του ζήτησα να κάνει. Θα δούμε αν θα γίνει, γιατί και ο Αντώνης δεν είναι και πολύ της τηλεόρασης μεταξύ μας. Δηλαδή το λέει, θα το κάνω και τελικά μένει στην πίστα που αγαπάει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημισούλες και επιστρέφουμε με Στόκερ. Τρέμω τη μέρα που χαράζει και ποιο κορμί θα μ' αγκαλιάζει για άλλη αγάπη.